Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης? Τι να του πω? Στα 67 του. Να βγει να χτυπήσει την πουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Αν είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε με τον Πρωθυπουργό, ας πούμε, εσύ ο Στέλιος ο Κασατζίδης, τι θα του λέει? Μου πάτησε στον γκάλο, επειδή έχω ζήσει λιγάκι έξω. Και εγώ είμαι διάολος, έτσι μ' αρέσει, έχω μια παρατηρητικότητα. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα πολιτισμένα κράτη. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν προοπτικές για κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο και όσο πάμε βαδίζουμε στο χειρότερο. Δεν φτιάχνει τίποτα. Μα τίποτα. Τόσο απογοήτευση, κύριε Κασατζίδη. Μα εδώ πέρα λέμε ότι πηγαίνουμε, ότι θα πούμε στην Ευρώπη, ότι θα έρθουν και κάποιες μέρες έτσι που θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και... Θέλω να το δω αυτό το έργο, που το παίζει, που το παίζει. Και ότι θα εξυγχρονιστούμε, κύριε Κασατζίδη. Για τον εξυγχρονισμό τι λέτε? Αστεία, πολύ αστεία. Ήμουν ανιός και γέρασα από πιτσιρίκος, τα ακούω αυτά. Έβαργεσαι. Δεν αγαπιέται η Ελλάδα, δεν την αγάπησαν την Ελλάδα ποτέ η πολιτική μας. Ποτέ, μόνο λόγια, έργα, ουδείς. Ποιοι την αγάπησαν την Ελλάδα, κύριε Κασατζίδη? Δεν αργέσαι, πολύ λίγοι πολιτικοί πέθαναν μπατήριδες. Πάρα πολύ λίγοι, οι μετρημένοι στα δάχτυλα είναι. Δεν τους θυμάμαι. Δεν αργέσαι. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι.